Πού είναι τώρα, τραβάει. Πού είναι. Ο Κωνσταντίνος Νάτος, αυτός με τα τώρα κάτω. Τραβάει ένα σαλιγκάρι. Κουμπάρι, κοίτα την κάμερα τι κάνει. Βλέπεις, τώρα τραβάμε εδώ. Ναι. Θα τη γυρίσουμε και δείχνει μας. Μπορώ. Σοπαρά. Είναι άπαιχτη. Τραβάει. Αυτή δεν έχει να τραβάτε το γάμο μεθαύριο, Χριστίνα. Ναι. Ωραία, να μην κλείσουμε φωτογράφο καθόλου. Σε παρακαλώ, εγώ είμαι ο καλύτερο σουπερατέρ που υπάρχει. Μάσε του λούφακι παραλλαγή που έκαναν γυδέδιου και τσέπιασαν μετά. Φέρε να τραβάτε. Λοιπόν, οπότε. Καλώ ήρθατε. Δεν λέω καλώ. Να σου πω, δεν ανοίγω με καλώ ήρθατε. Δύο φορέ έχει χαλά. Δείξτε με το Τσιρογιάννη Ζαφύρι. Τσιρογιάννη, βγήκε πολύ καρνιωτικό. Ζαφύρι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Η κλασική κοιμή εξαιρεταία είναι και τέρμα είναι ο Αποστόλου. Νομίζω, ωραία. Και παίζουμε με τον Άγιαξ. Με τον Νέαντα Σκουτεράς. Βεβαίως. Βεβαίως. Ιστορική ομάδα ο Άγιαξ Σκουτεράς. Να δούμε τώρα. Λέω αυτό ο Άγιαξ Σκουτεράς πιστεύω πρέπει. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν πάρουμε αυτό το παιχνίδι, πάμε 4 βαθμούς, είμαστε καλά. Γιατί εμείς τι κυνηγάμε, κουμπάρι, να είμαστε την κυμμένη. Κουμπάρι, μόνο κυνηγάμε τώρα. Δεν ναι, είμαστε και ομάδα τώρα. Να. Έχω μπήξει στο διοικητικό συμβούλιο και να. Εδώ coach Λαμπρέσκου. Ωραίος. Και το τμήμα λοιπόν, το... οι ακαδημίες του Ιλιοφύτου, του Under 5, Under 10, πόσο είναι μικρός. Ωραίος, μια χαρά. Έλα και το πατέρα σας έτοιμος. Έλα και το τμήμα, το Under 10, κάνει προπόνηση μαζί, ωραίος. Ναι, εγώ κάνω την πολίτευση μου στον Παπαναστασίου, μην ακούγονται τα καλά που λέω. Κρίνει μια χρονιακή και δεν είναι σε κακή κατάσταση. Αλλά τα έχει παρατήσει λίγο δεμό. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παράτησε λίγο κουμπάρι. Βλέπεις ακαθάριστα μέρη, το πάρκο, τέτοιο. Μας έκανε έκπληξη. Γιατί. Γιατί είναι το πρόβλημα. Λέω στη μαμά κάτω κατεβαίνω, θα μου κάνεις... Θα μου κάνεις κουκκινή. Έναρξη λοιπόν το αγώνα. Η ομάδα μας εδώ πέρα, ο Πέτα κάνει σταυρό. Χριστιανός άνθρωπος με μένα χθες. Να και φοράει και κόκκινα. Θα πεις και αλήθεια που θα πάει. Άρα Βραζιλία. Εναντίον του Άγιαξ. Άμα το αφήσουμε ελαιόφι το Άγιαξ, να ξέρεις θα έχουμε προβολές από Ολλανδούς. Είναι τέλειο. 100.000 κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, για δύο ομάδες. Λαρέ ομάδα! Μόνο και διδυτές δεν έχει χειροκρότημα λόγω του χθεσινού ντράβαλου που έγινε στο πανετολικό στέντιο. Άξι, άξι. Σφαγή. Σφαγή χωρίς αναισθητικό. Θα συμφωνήσω με τα λεγόμενα του κυρίου Πετράκη. Καλά τώρα. Ο διδυτής οδήγησε το αποτέλεσμα. Ο άλλος έκανε 8 ράματα. Μπαρά, δείξε και λίγο εδώ έτσι τον κόσμο να το ανατελείτε ότι τον έχουμε τραβήξει. Ναι, προσπαθώ. Οπότε σήμερα έχουμε την καλύτερη παρέα. Μπράβο. Ελκαμπή, Κουμπάρος, Ατελείωτος, Σπύρος. Δεν υπάρχει καλύτερο δυνατό team, έτσι. Παγκίτες όλοι. Άνα μου. Να δούμε, δεν θα δούμε. Εδώ λιλόφιτοι είμαστε. Ο Θάνος Τσιρογιάννης, Θοδωρός, είπε θα βάλει τον γκολ και θα δείξει κουκούλες. Θα δει καλό αγώνα να έχουμε. Θα δείξει η LKB. Άμα σκοράρει θα δείξει η LKB. Και θα πει τη χαρακτηριστική φράση που λέει σε μένα πάντα. Τι έλεγε. Εδώ το LKB κάτι έλεγε πάντα. Κάτι μου έλεγε. Θα θυμάμαι πάντα θα με δείξει τον τόπι. Πάμε ρε Θάνο! Πού να πάμε Θάνο, σου τρόμαξε. Στάγιτς έξω. Διάβασε έξω. Πώς θα παίξει το όπλο. Πάμε, πάμε! Η μία, καλό είναι. Έλα. Είναι γκολ. Είναι γκολ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Παρέσαμε την τεπίθα, κουμπάρα, πάμε. Θα μπορούσε να πιστεύω κουμπάρα. Τέρμα. Ζητήτε ρε παιδιά. Μιλάνε, γιατί δεν μιλάνε πίσω. Γιώμα, βρήκε τον Τσιρογιάννη πίσω, πίσω. Όλο. Δεν κάνεις κοντρόλ εκεί, με τη μία.
Κοίτα, να δεις πώς είναι το τοπικό. Τώρα καταλαβαίνω την κουμπάρα. Όταν παίζει ο Πανετολικό, π.χ. μπορεί να καταλάβει μια φάση πότε μπορεί να είναι επικίνδυνη. Εδώ τώρα μπορεί να γίνει μια παλιά, 0-1. Θα χάσει τον κουμπάρα. Γεια μου. Έτσι τα τοπικά. Δεν μπορώ να μιλήσω τσετσίλα. Μάρμα πολλά υποσχόμενα. Μακάρι. Α, offside. Βασικά γιατί σήκωσε αυτό. Κόρη μου ρε. Αυτή πλεονέκτημα στο πλάγιο. Ναι αυτό. Αφήνει είναι καινούργιες μαγκές αυτές. Σηκώνει άλλο σημαίνει και πλεονέκτημα. Εδώ σου πλεονέκτημα. Ωραίο, ωραίο. Έλα φάνω. Ωραίο. Σπάς την ωραίο. Κόκο, κόκο, κόκο. Κόκο μου ρε. Πού μου ρε θα είναι. Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά ρε παιδί. Έτσι να έχεις. Κωνσταντίνος, αναχαιτίζεις. Πάμε, πάμε! Πέτα, πέτα, πέτα! Την έβγαλε, ένα μηδέν. Ωραία, προσπίση. Έλα! Αυτό στα κομμάτια δεν υπάρχει ισορροπία. Αυτό. Πήγαινε μπάλα, έδινε μια πάσα. Κυνηγάγαμε εμεί οι μικρούλιδε στα κατσάβραχα μπάλε για να παίζουμε εμεί μετά. Οπότε τώρα μπορεί να δει λίγο μπάλα. Λέει να του χαριστεί ο δύο ομάδε. Πάλι. Απλά ήταν έρωτα. Απλά δεν παίρναγε. Παίζανε το κόμπερ αυτό. Τώρα εδώ πέρα δίπλα σου ιδέα. Μα έφερε ο Κουστούλα. Μα κερνάει κόμπερ. Κάνε μια ανάλυση. Μισό λεπτό. Είμαστε το 20. Δείξε μην, γιατί έχουμε φάσει προϋπόθεση. Θα τα πω τέτοιο. Προϋπόθεση για γκολ. Όχι, περίμενε. Ανεβήκαμε. Ανεβήκαμε κάπου. Έλα. Μπράβο. Πάμε. Καλησπέρα. Ανεβάσαμε ρυθμό. Ανεβάσαμε ρυθμό. Κάτι παίζουμε. Για να δούμε. Μία προσπάθεια του Θάνου Ριζογιάννη. Το Σαλιγκάρι μας είναι από του καλύτερου παίχτε. Μαζί με Μίτσο τέτοιο. Κατέληξε σε κόρνερ. Πάμε στο κόρνερ τώρα. Πάμε κόρνερ. Έχει φάει κάρτα ακόμα σημαντικό. Καλή δίδα! Καλό, καλό! Από εκεί, Θανού, από εκεί! Παλιά Ζαφύρι, παλιά Ζαφύρι. Γαμή, Γιαμάλ. Πέτα! Κόλλιν! Κι άλλο κόμπο. Από Πανετολικό, ξέρω εγώ, εκεί το TV, ξέρω εγώ, τις μπούλες από πάνω για να βλέπουν. Πού Σηκώνει τη σημαία πάνω και λέω πάει, κατέβασε τώρα offside. Ο μόνος μπορεί να φάει κάρτα σε κούλινγκ break είναι ο Πενταρούδας. Ο μόνος. Μπορεί να βρει τη λέτε να εξαγριωθεί τόσο και να πετάξει ένα μπουκαλάκι πάνω. Μπορεί να του πετάξει και κανένα μπουκαλάκι. Ήρθε ο πολιτισμός. Ένα λεπτό τα ψηφίου. Μην μιλήσετε πέρα μια φορά. Μια φορά να μιλήσει όπως εγώ μίλησα στην εισαγγελέα. Μην μιλάτε ρε παιδιά. Εισαγγελέα. Σε ρωτάξει. Παίρνει μπάλα. Είναι χοντρό. Και σέντρα. Γυρίζει μπάλα ευτυχώς αποφεύγουμε τα χειρότερα. Σε τον κρίση που πρέπει και λες δεν το έχει. Φαουλ. Αυτό το είναι φαουλ.
Δεν το βρήκε ο πόδι. Βρήκε λίγο πόδι. Κλασικός μαντίκας. Μίτσο! Μπράβο ρε Μίτσο! Πάμε! Καλύτερα εκεί πέρα. Εγώ αλκέτας παναγούλια. Δεν τίποτα! Πάμε! Αντεπίδες έλα! Τρεις με δύο! Τρεις με δύο! Αυτό! Ερετήρο! Άστρα! Μπράβο ρε Πατικίνιο! Δώστε γρήγορα, γρήγορα! Όχι ακόμα θα ανασάξω! Σούτερ! Μπράβο! 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 Σίγουρα. Κύριε Λόγκο, να κάνουμε... Ακούω ένα τραστόκινγκ που κάνω στο... Για πείτε το ξανά. Λέω, μόνο και μόνο που υπάρχει ο Γιώργος στους Ζαφέρης στη φάση έχει κάνει φάουλ σίγουρα. Κοντά είναι. Αλλά τον αγαπώ. Ναι, είναι 15. Καλύτερες τσαχωμένες μπήρες έχουμε και παρέας. Ο συντοπίτης. Συγχωριάτης βασικά. Τώρα που είναι η κάμερα σε εμάς δεν κάνουμε ένα λόγο για τον διαιτητή. Κέρβερος σήμερα. Ένα λεπτάκι. Έβαλε λίγο αεράκι, καλά είμαστε. Καλώς, καλώς. Σταμάτω. Καλό ήταν. Καλό μετά. Καλό κόρνερ, αλλιώς... Από εκεί πάντου, Τάκη, από εκεί. Αλλιώς φτιάξτε ρε βίθι, είναι μια βδομάδα σειρή. Βάλε βάλτσα! Καλό είναι. Έβαλε, έβαλε τα βάλτσα. Οι υπόλοιποι συζητάνε μεταξύ τους επικίνδυνο φάουλ για τον Άγιαξ το 35 λεπτό για να δούμε τι θα κάνει. Για να μην το χάσουμε, μας έφυγε κατάλληλα. Φάουλ λοιπόν για τον Έαντα σε καλό σημείο, κουμπάρα έξω είναι. Είναι out. Καλύτερα. Δεν είναι κακή. Όπως είπε λοιπόν και για να πήρα μου. Οπα. Όχι. Ξεχέρι ρε. Βοηθά να βλέπεις. Γυαλιά, ηλίου! Πού είναι αυτό το στάδιο, ζαλίστηκε. Τον έπιασε τέτοιο. Εγώ τι έχω πάθει σήμερα για να πάρα, είναι το τέτοιο που έχω φωνάξει περισσότερα από όλα τα μάτια. Ξέρεις, ξεκινάγαμε το πρώτο vlog. Καλώς ήρθατε σε άλλο να δείτε το πιέτε και τώρα βγαίνει το μουσχάρα από μέσα μας. Θα τον εμπάσει, θέλουμε να δούμε λίγο λόκο, θέλουμε να δούμε λίγο δράση, να βρίζει έτσι. Πάμε! Εντάξει, μεταξύ μας μιλώντας τώρα, άρχισε πολύ να βγει ο τερματοφύλακας. Τον πάρα τράβησε. Τον πάρα δεν τράβησε. Κάνει εκεί πέρα κάτι γκριμάτσι, κάτι κινήσεις. Εκεί πέρα φορέμα. Όχι! Και λίγο πριν πάμε στην ανάπαυλα, ο Έαντας κάνει το 0-1. Με εκτέλεση πέναλτι, έφυγε εκτέλεση ακριβώς. Αμυντική ολιγορία της άμυνας, το τέρμα βγήκε. Άρχισε το καθυστερημένα το πέναλτι. 0-1 από το παίχτη του νούμερο 6, που στο βάλτε της ολιγορίας. 4-5 κάτι. Το 5 το βάλτε. 0-1. Κόντρα στο κόντρα. Κόντρα στο ρυθμό. Το λέω αυτό είναι καλύτερο θεωρώ. Είχε αποκτήσει λίγο ρυθμό το μάτς. Μάλλον στα πόδια διπλό είμαι χρονάς τελικό. Θα φωταγωγηθεί η Μαλαισία σήμερα. Μπράβο ρε Κόκο. Έλα παίξε τον. Δώσ' μην αρχίσεις. Μπράβο. Έλα Κόκο. Μπες και σούτα ρε. Έλα γκολ. Αυτό γκολ. Γκολ. Πάμε στο γκολ. Το κάνει το φάβο και πούμε με τις ώρες θα είναι φρέρε. Για έχουμε τη ορθιά σου. Κλείνανε. Έτσι. Δεν είναι πέναλτι κύριε Πάνο. Ο ορισμός του πέναλτι κυρία μου. Πέναλτι μου. Έλα. Πέναλτι πάτα το. Έτσι έτσι. Άντε τραβήξου και εσύ λίγο μπροστά τώρα. Κέρι μου! Με κέρι ρε! Με κέρι ρε βλάκα! Με κέρι ρε! Θες γυαλιά!
Δεν ξέρω, θα φωνάζουμε εμείς, θα κερδίσουμε κάτι. Μπας και κερδίσουμε κάτι. Έτσι φωνάζουμε και θα κερδίσουμε κάτι. Πού πας ρε Πατήκα. Πάμε, πάμε. Πού πας ρε Πατήκα. Το τεσσάρι δεν ακολουθεί τη φάση γιατί νομίζει ότι είναι σφάιτ. Ζώστο είναι. Πάσα, πάσα, πίσω, πίσω. Άνοιξ το. Λοιπόν, καλές και κακές, αυτές ήταν οι ειδήσεις μας για το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε εδώ στο σκορ. Θα επανέλθω. Verstappen στο βάθρο. Δεν έχει σημασία πώς κυλάει, και εγώ τρέχω γρήγορα. Δεν είναι, έχω τυχές, έχω πλεμόνια. Πλεμόνια, έχεις εσύ τη γιαγιά μου. Πάρα ένα ξεφτέρι μου χρόνο. Επιστροφή στο δεύτερο ημίχρονο με τη σέντρα, την μπάλα να την έχει το ελαιόφτο και να ξεκινάει με σέντρα. Βλέπουμε τώρα κάτι δυόμιση εδώ πέρα. Πιέζει το ελαιόφτο, είπε να κάνει λεπτή στον εάντα. Χέρι μου, τι βλέπεις. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι δύο ομάδες προστρέφουμε, αλλά... Εντάξει, και εγώ θα... Να έχει χαίρε. Τι τράβο, δε. Τι δένεις, παιδάκι. Το άδωσε σάιζα. Απ' τώρα τι πέλω, ρε. Είσαι σοβαρός, ρε. Είσαι μαλάκας, ρε. Ένα που σας λένε. Έτσι χαζό, ρε. Τσέτσιλα. Ρε τσέτσιλα. Μη με σκάς. Τζιγιμπόκου αύριο, ε, για γυαλιά. Μιλάμε για μια ομάδα στοιχειωμένη δηλαδή. Μιλάμε για μια ομάδα στοιχειωμένη. Ο προπονητής του Λεωδουλού, ακριβώς, ο προπονητής είναι στοιχειωμένος να τρώει κόκκινη σε 9 στους 10 αγώνες. Πού θυμάσαι πως πήγε ψωρή. Τον έβγαλε. Αποβλήθηκε. Ναι, εντάξει, μεγάλη δουλειά από εκεί πήγε και έχεις δίκιο. Και τώρα φεύγει ο Τζιουβάνι και δεν είναι ψάρι. Άρα στον επόμενο αγώνα δεν θα μπορεί... Ω! Έλα! Το πες ρε Κατέμι, θα φάνε ένα δεύτερο και θα το βουλώσουν. Είπες θα φάνε ένα δεύτερο και θα το βουλώσουν. Ωραίο γκολ. Γκολ, γκολ, παιδιά. Τζάμπα είπε βέβαια εδώ για σένα καλό πράγμα. Δικαίως το 9. Πας πολύ ωραίο γκολ. Δυστυχώς είπαμε τα vlog φέτος δεν θα είναι σαν πέρυσι που κερδίζαμε 5-6 μηδέν. Είναι δύσκολα μας. Λεόφυτο, Άγιαξ Κουντεράς, 0-2. Είπε καλό λόγο για τον Κωνσταντίνο και μετά έλεγε θα φάμε και ένα δεύτερο και θα ρεμίσουμε. Να, ηρεμήσαμε. Βαράμα να ντροπεί ο Λίνι. Αποβλήθηκε και το προπονητή του Λεωφύτου. Και πάμε με σκουρεμένοι, έτσι δεν έπαθε. Για δεν ξεφάσει, μήπως βάλουμε. Βαρά! Ωραία συνεργασία. Καθαρά, καθαρά. Ωραίο κόψιμο. Είναι! Όχι! Είναι! Δεν είναι αυτό, δεν είναι κεντεμιά. Αυτό είναι πρόβλημα. Η κεντεμιά είναι να πω, α, κοίτα, δεν τρώμε γκολ σήμερα. Και αυτό το γκολ μετά από μια στιγμή, κατάλαβες. Είναι κάρτα! Πέναλτι. Και θα το στο βαρ. Είναι κάρτα! Έτσι, μπράβο. Δεν είναι κάρτα. Πάμε. Μπράβο. Όχι ρε! Μπράβο!
Έλα, πάμε, Γιώργο! Πώς πάμε τώρα στην μπάλα. Πήγαινε τάπα, πήγαινε τάπα τον τέτοιο. Κανένα φάουλ! Τι δίνεις μωρέ, τι δίνεις! Με τα χέρια το κάνει! Κόλλησε τώρα. Όχι ρε. Καλό να είναι! Ακούμε και τα ευρυστικά μέσα από το γιο. Έλα, μωρέ! Ρώξτε τι ένας μωρέ να πει μέσα. Ένας... Μαγνίτε. Πέρασε. Και βλέπεις, διαβάζει την άξιο εγώ, μηδέν δύο, λες άνετα πέρασε. Μπράβο ρε Μίτσο! Μας έχουν ωραία, μας έχει ευρυστές ο θέμα. Μπράβο ρε! Μπράβο. Παίζει. Έπαιξε! Μπράβο ρε κοκό. Κουμπάρα, είμαστε εδώ πέρα όλα αστεία. Έβρισκα ένα κουδουράκι να φάμε αρχικά. Σήμερα πεινάμε. Φάγαμε χτες. Αν και ναι, πρέπει να κάνουμε διατροφή, αλλά φέρουμε μια μπάρα πρωτεΐνη. Εγώ σου είπα να σου δώσω μπαράνα, δεν ήθελες. Ναι, μωρέ, μου είπες. Κουμπάρα, άγγε να δώσεις φιλοξενία. Δεν πρόσφερα νότα από το νερό. Ζήτησε την τεπώνη του Μούδουσεν. Γιατί λες ψέματα στον πατέρα. Πες κουμπάρε, κουμπάρε, δεν υπάρχει κράτος. Μια ριζογκοφρέτα, ρε παιδί μου, τουλάχιστον. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Μιλάει ο τάξη, δώσε μπανάνα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, γιατί με το που μπήκες μέσα και ζήτησες ντεπών, στο έδωσα. Σου δώσα μπανάνα, σου δώσα ρόδια καθαρισμένα για το σπίτι. Τα οποία που είναι. Στο μάτι. Τα έχουν γίνει τώρα ποτό. Πες και ρετά. Καλάς έκανε! Γιατί κάνουμε τραστόγινο το αντιπάλληλο. Τι έπαθε πάνω, κοίταξε. Έλα! Σουτάρ! Το μάξε. Σουτ! Πάνω! Έσαι! Όχι! Έλα ρε μου, τα κόντρα μου. Με άλλο τέρμα θα μου κάνω. 38 τελικές. Καλά τον έκανες! Όχι μωρά Μέτσο, μωρά Μέτσο. Τι το Μέτσος τώρα. Λοιπόν, πρώτα τον βρεις και μετά του ρίχνει την κόντια. Όχι ρε παιδιά, δεν πράγμα. Ρε κόντια τη ρεφερή! Παμάτι! Σου μαλάκα! Κόκκινη λοιπόν για το λόγο. Μέτσος εδώ από όπου προφέρνει αυτό. Με δέκα, με εκτός εαυτού ο Μέτσος. Ερεμά! Σαν να είναι ο Σταύρος ο Μέτσος τώρα. Θα το πληρώσεις αυτό μετά. Λοιπόν, ρε τώρα με 10 παίχτες. Με 10 παίχτες, μείον προπονητή. Όχι, ρε! Κατά λάθος δεν παίρνει. Πόρνη μπάλα σήμερα. Σουτ! Για πες μας δύο λόγια. Δυστυχώς πήραμε για απευθείας κόκκινο. Ο Μίτσος βάρεσε έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Προφανώς κάτι έγινε. Αν δεν γεννήσει λίγο πέρα το Θάνο μπάσκετ. Πιέζουμε για τον γκολ. Έχουμε χάσει πάρα πολλές φυρίες. Το σκορ δείχνει ότι είναι 2-0. Και τώρα το δείχνει. Και αυτό που θα μείνει στην ιστορία είναι το σκορ. Φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο.
Σε καλό σημείο, ούτε η τύχη που δεν μας θέλει. Ισχύει. Μαντικά, με 11 μπερδεύεστε. Καλύτερα με 10. Δεν τον κάνεις, άμα κολλήσεις το χάρι που δεν τον κάνεις καλά. Πού είναι το μέλος έτσι. Φαντάει να κάνει τίποτα τέτοιο. Εντάξει, τι να κάνουμε όμως, θα έχει αυτό το τοπικό. Καλά! Έχει αυτό το τοπικό. Έλα! Πάλι με τα χέρια τον κατεβάζει! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Πέσανε τον! Ωραίο πιο. Τίποτα! Πιετικό φάουλ, καρτούλα. Ο Γιώργος ο Μασούρας λοιπόν. Περνάει τόσο. Έχουμε μια επική αλλαγή στο 80 φεύγα. Ρε σου λέω που είσαι. Τα ράπεις κιόλα. Τα ρίζια σου. Κάμισε τα όλα τα μουγιά. Στόπε. Μάνο έτοιμο. Ωραία λοιπόν για τον Άγια Σκουτεράς. Κόκορα, τι έχεις πράγμα της πράγματος. Κεφάλι. Βγαίνουμε! Εντάξει, εμφανώς κουρασμένα και στο παιδιά του, Άλλαξε! Σουρίνιο! Γκολ! Γκολ! Τι είναι αυτό! Επική προσπάθεια από Μασούρα. Επικότατη προσπάθεια, τρομερό σου. Λένε Γιωργάρα. Τρελό σου, πολύ επικό. 2-1, έκανε όμορφο σουτ και έστειλε και τον τερματοφύλακα. Insta story, Γιώργος. Τραυματίστηκε. Back to my home, ξέρεις. Κοπάνισε το δοκάρι του τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Ούτε κατά. Τι μωρέ! Τι κάνει ρε! Ρε! Έσο τελός ρε! Κάρτα! Μαλάκα! Ρε μαλέκε! Κάρτα ρε φέρε! Σε κοροϊδεύει το παιδάκι ρε! Σε κοροϊδεύω μπάρμπας ρε! Που είναι και αυτά σαν είμαστε! Βαριά ήταν. Αυτό. Σκληρή ήταν για το λόγο. Τι άλλο μπορεί που υπάρχει. Δεν μπορείς να κρατήσεις εγώ το παιχνίδι τίποτα. Έχει κουράσει πάρα πολύ να λέμε. Κούρασε πάρα πολύ να λέμε. Αδικούμε τους εαυτούς μας. Παίζουμε καλά. Ρε παιδιά, πρέπει να βγει αυτό στο γήπεδο. Δηλαδή, χάσαμε 0-3. Το μάτς δεν είναι για 0-3. Είναι για κυρίες του λόγου. Εντάξει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Είχα 300 ευκαιρίες. Η αντίπολη ήταν απλά πολύ αποτελεσματική, ωραία. Και εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του. Το αντίπαλο τέρμα έχει κάνει πολλέ επιβάσει. Κοίτα στο όπερ και έρεσε με βάση. Θα δούμε τέταρτο. Κοίτα, κοίτα, δείξτε. Ο Έντερσον. Δείξτε το μία, δέκα. Κάτω, κάτω, κάτω! Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα από τον Μπάρα είναι την εμφάνιση του Γιώργου. Τελευταία λήξη του παιχνιδιού. 0-3. Άνετο πέρασμα για τη Σκουτερά. Πέρα μας προβληματίζει πάρα πολύ λοιπόν αυτή. Εκμεταλλευτήκαν τα λάθη. Επόμενο μάτς 10 η ώρα εδώ με τη Δάφνη. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Πρέπει να το κερδίσουμε και είναι το ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι. Παιδιά, πάνε και αυτές τις μέρες, φεύγουμε μετρωμένοι. UCR Vlog, με ήττα η ομάδα που υποστηρίζω και εντός έδρας. Την επόμενη.